διάφορο.gr. Ένα εγχείρημα που έχει ξεκινήσει από το 2010 και στην ουσία είναι ένα δίκτυο. Περιγράψτε μας λοιπόν πώς λειτουργεί και τι κάνει. Γιώργο, ξεκινά από σένα. Είναι ένα δίκτυο ασύρματο πρόσβασης, ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά ταυτόχρονα και ένα δίκτυο ανθρώπων. Ξεκινήσαμε το 2000... Καταρχήν, πού είναι το 40ωρο. Δεν είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι που είναι. Το 40ωρο είναι μεταξύ των νομών Λαρίσης και Κοζάνης. Είναι πολύ γνωστό για τη μάχη 40ωρου που έγινε 100 χρόνια πριν και έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να απελευθερώσει ελληνικά εδάφη και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς φιλοδοξούμε στον 21ο αιώνα να δώσουμε τη μάχη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τον αποκλεισμό της ψηφιακής απομόνωσης σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Και επειδή μιλάμε για δίκτυο, μιλάμε για διασύνδεση. Συνδέεται λοιπόν μεταξύ τους χωριά, καλά το έχω καταλάβει, και δραστηριότητες. Στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, ξεκινήσαμε μια ομάδα ανθρώπων που είχαμε καταγωγή από το 40ωρο, απλά για να φτιάξουν μια ιστοσελίδα για το χωριό μας. Στην πορεία όμως συνειδητοποιήσαμε την έλλειψη υποδομών που υπάρχουν στις περιοχές αυτές, και όχι μόνο στη δικιά μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και μία από αυτές είναι ο περιορισμός πρόσβασης των ανθρώπων αυτών πολλές φορές στο διαδίκτυο, είτε με μια βασική διασύνδεση, είτε με μια γρήγορη ταχύτητα που συνήθως έχουμε δεδομένη στις πόλεις. Σωστά. Και συνειδητοποίησαμε ότι αυτό το πράγμα έπρεπε κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Ο τρόπος και το μοντέλο που ακολουθήσαμε και προτείνουμε και θα μπορούσε να αναπαραχθεί και σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι οι ίδιοι οι πολίτες να δραστηριοποιηθούν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει τη δυνατότητα και το ανοιχτό λογισμικό μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μόνοι μας δίκτυα, να συνδέσουμε το σπίτι μας με το διπλανό, το χωριό μας με το διπλανό χωριό και έτσι να φτιάξουμε μια σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή η οποία μπορεί να εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή 15 χωριά στην περιοχή μας και συνολικά 5.000 ανθρώπους. Ξένια, εσύ γυρίσαι ένα ντοκιμαντέρ για την προσπάθεια αυτή. Θα μας πεις λίγο καταρχήν πώς πίστηκαν και πώς άλλαξαν οι κάτοικοι των χωριών αυτών όταν κλήθηκαν ουσιαστικά να συμμετέχουν οι ίδιοι στο να φτιάξουν ένα δίκτυο ασύρματο σύνδεσης με το, με το διαδίκτυο. Καταρχήν δεν το γυρίζω εγώ, είμαι μέλος μιας ομάδας ανοιχτής κατά κάποιο τρόπο, ένα δίκτυο ατόμων, κυρίως καλλιτεχνών αλλά όχι μόνο, που ασχολούνται με τα media arts, το personal cinema, το οποίο υπάρχει αρκετά χρόνια. Γνωριστήκαμε με κάποια από τα μέλη του 40ωρο.gr το 2014 στη διάρκεια του Commons Fest στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένο στα κοινά γενικά. Μιλώντας με τα παιδιά και έχοντας ήδη κάνει ένα ακόμα ντοκιμαντέρ για τη γνώση ως κοινό αγαθό, την κοινότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, μια προσπάθεια καταγραφής αυτών των κοινοτήτων, παραγωγής και διαμοιρασμού γνώσης, σαν κοινό αγαθό, από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνειδητοποιημένο πολίτη σε συνειδητοποιημένο πολίτη κτλ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και συζητώντας με τα παιδιά, καταλάβαμε ότι η προσπάθεια που κάνουν είναι ευρύτερη, συμπεριλαμβάνει πολλές μορφές δικτύων. Δικτύων κοινωνικών, δικτύων ανθρώπινων, τεχνολογικό. Γεφυρώνει προσπάθεια από το 40ωρο, που είναι μια απομακρυσμένη περιοχή, όπως είπε και ο Γιώργος. Πόσο κατοίκους έχει το 40ωρο? Πόσο? Το 40ωρο έχει γύρω στους 800 κατοίκους μόνιμους. Αλλά όπως όλα τα χωριά, το καλοκαίρι γινόμαστε πολύ περισσότεροι. Και φανταζόμαι δεν είναι και όλοι, δεν ήταν τουλάχιστον όλοι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, δηλαδή... Και αυτό είναι και άλλο ένα στοίχημα, της προσπάθειας της δικιάς μας, αυτή η υποδομή να μην μείνει απλά στη χρήση της, αλλά να προσπαθήσει να μοιράσει τεχνογνωσία και να αμβλύνει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Κάτι που θεωρούμε δεδομένο στις πόλεις, ότι κάποιο παιδί θα εκπαιδευτεί στη χρήση υπολογιστών, στη χρήση ίντερνετ, σε αρκετές απομακρυσμένες περιοχές και χωριά δεν είναι καθόλου δεδομένο. Οπότε, να πούμε κάτι ακόμα. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η σύνδεση αυτής της περιοχής και αυτής της προσπάθειας με αντίστοιχες που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και με την Καταλωνία και με άλλες περιοχές. Αυτό είναι και ένα από τα πράγματα που θέλουμε να προσφέρουμε, ξέρω, με αυτό το ντοκιμαντέρ. Να ανοίξει, να γίνει ορατή αυτή η προσπάθεια και να γίνουν ορατές αυτές οι γέφυρες που μπορεί να υπάρχουν και να μην τις γνωρίζουμε.
Και... να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να είναι επιπόλαιη ερώτηση εντελώς. Δυσκολίες ή ενστάσεις από πλευράς εταιριών παροχής ίντερνετ υπάρχουν, ναι, είχατε. Δεν νομίζω καταρχήν ότι τίθεται ένα τέτοιο θέμα, γιατί αναπτύσσουμε μια υποδομή, όπως παραδείγματος χάρη μια εταιρεία μπορεί να συνδέει μια εγκατάστασή της στην Αθήνα με την Θεσσαλονίκη ή στην ίδια περιοχή ασύρματα να κάνει μια ζεύξη. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και εμείς. Χρησιμοποιούμε το ψηφιακό φάσμα, την ελεύθερη μπάντα του ψηφιακού φάσματος, το γνωστό μας Wi-Fi. Mm-hmm. Απλά χρησιμοποιούμε ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να παράξει ασύρματα link, διασυνδέσεις, σε απομακρυσμένες περιοχές, με ειδικό εξοπλισμό. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Υπάρχει το ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών, που ίσως ήταν από τα πρώτα στην Ελλάδα και στον κόσμο που γίνανε. Υπάρχουν αντίστοιχα εγχειρήματα, όπως είπε και η Ξένια, στην Καταλωνία, στην Ισπανία, που μάλιστα πριν μερικές μέρες βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς για το καινοτόμο μοντέλο που έχουν ανάπτυξης κοινών υποδομών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε περιοχές που μέχρι τώρα η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν συμφέρει κερδοσκοπικά, στο πούμε, να φτάσει και να δώσει αυτή την υπηρεσία. Να καλύπτεται αυτό το κενό. Να καλύπτεται αυτό το κενό από τους ίδιους τους πολίτες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και τους τρεις πάρα πολύ. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους συντελεστές της ταινίας The Republic. Πολιτικό θρίλερ δράσης, ελληνικό. Έχει βγει ήδη στους κινηματογράφους. Θα μάθετε περισσότερα σε λίγο.